Και πάλι μαζί εδώ στο στούντιο με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου. Θα δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στον κύριο Παΐζη. Αν είναι εύκολο να περάσουμε το μικρόφωνο στον κύριο Παΐζη. Κύριε Παΐζη, είχαμε μια πρώτη τοποθέτηση νωρίτερα από τον Υπουργό σε σχέση με τις προθέσεις να εξαιρεθεί η παιδεία από τα ζητήματα που αγγίζει το μνημόνιο. Ναι. Αν υποθέσουμε ότι δεν το καταφέρνουμε αυτό, αυτές οι αλλαγές τις οποίες συζητάμε για την παιδεία σήμερα, πόσο επηρεάζονται από την παραμονή του στο μνημόνιο? Καθοριστικά. Ή περιορίζονται? Πάρα πολύ. Δεν το συζητάμε. Και το γνωρίζει αυτό και η Τρόικα και οι θεσμοί, δηλαδή, για να τους λέμε με ποιο όνομα θέλουν εκείνοι. Διότι εξ αρχής ήξεραν ότι η Ελλάδα είχε ξεκινήσει να βάλει μπροστά ένα σχέδιο το 2009 που προερχόταν από ένα εθνικό διάλογο που είχε γίνει σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας και τελικά βρέθηκε χωρίς χρήματα. Αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια έχουν δίκιο που φωνάζουν, δεν υπάρχουν τα χρήματα, τα λειτουργικά τους, αλλά τι να πούν και οι άλλες βαθμίδες. Έθεσε όμως ο Υπουργός και ένα κέριο ερώτημα που νομίζω ότι είναι η αρχή του στρατηγικού σχεδιασμού. Ποια είναι τα προβλήματα? Και νομίζω ότι τα προβλήματα όπως προκύπτουν από τις έρευνες και όχι μέσα από τις δημοσιογραφικές προβολές συνήθως στον τύπο, είναι εντελώς διαφορετικά. Για παράδειγμα, σε εμάς τους ερευνητές αναγνωρίζουμε πολύ μεγάλη την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που έγινε στη Φιλανδία. Όχι γιατί ήρθε πρώτη, αλλά γιατί έχει τη μικρότερη απόκληση στις βαθμολογίες των μαθητών της μεταξύ των σχολείων της, από το σχολείο της πλατείας Συντάγματος μέχρι και τα σύνορα, που έλεγε κάποια φορά ο Παύλος ο Τσίμας. Έχει πολύ σημασία αυτό το πράγμα. Γιατί το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα που το ερώτημα πάντα ρητορικό, όμως ας μην το απαντήσει ο κ. Υπουργός γιατί θέλει πολύ χρόνο, είναι τι θα κάνουμε γι' αυτό. Είναι οι μεγάλες εκπαιδευτικές ανισότητες. Όπως καταλάβατε, εδώ έχει μιλήσει μία βαθμίδα και ήδη είδαμε παιδιά και παραπαίδια. Αν πάμε πιο κάτω, έχουμε και από παιδιά. Δηλαδή, στην ανώτερη δευτεροβάθμια, έχουμε το γενικό λύκειο που είναι το καλό παιδί, το προτιμάει η κοινωνία. Έχουμε την επαγγελματική εκπαίδευση που σωστά υπόθηκε ότι είναι το παραπέδι. Έχουμε και από παιδιά. Έχουμε εσπερινά σχολεία. Το σύστημα έχει φτιαχτεί με μια τέτοια λογική, κυρίως μέσα στο πρόγραμμα σπουδών, και αυτό μάλλον αφορά το παιδαγωγικό μας Ινστιτούτο, να κάνει πιο δυναμική την παρέμβασή του εκεί. Όπου τελικά δημιουργεί αποθήκες, δηλαδή βάζει μπροστά μια άρρητη αρχή το maximum των πληροφοριών από την προσχολική, εξαιρείται λίγο γιατί είναι ίσως το πιο παιδαγωγικό μας κομμάτι, το δημοτικό μέχρι και μεταπτυχιακά. Ζητάνε όλοι, και τα παιδιά είναι εδώ πίσω και οι φοιτητές να το επιβεβαιώσουν, το maximum των πληροφοριών στη minimum ηλικία και για όποιο το καταφέρει. Άμα δεν τα καταφέρει, οι γονείς μπαίνουν μπροστά, κακουμπάνε φροντιστήρια και άλλες παθογένειες κτλ. Αυτά πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Αλλά αυτό είναι το υπάρχει ένα πρόβλημα ενός συστήματος ολόκληρου, από κάτω μέχρι πάνω. Τι θα έπρεπε να είναι στη θέση του? Μια πολύ πιο απλή λογική. Η optimum, η καλύτερη πληροφορία, στην optimum ηλικία, στην καταλληλότερη, παιδαγωγικά, ηθικά, εφηβικά, ό,τι θέλετε, στην καταλληλότερη ηλικία, και εδώ είναι πολλοί ειδικοί που θα αποφασίσουν ποια είναι αυτή, αλλά διασφαλισμένη για όλα τα παιδιά. Και η διασφάλιση σημαίνει υπουργός παιδείας στη Βουλή, ενώπιον όλων των κομμάτων, δεν θα χρειαστεί το παιδί να κάνει αγγλικά έξω, θα πάρει από εμάς την πιστοποίηση. Δεν θα χρειαστεί να κάνει μαθηματικά απ' έξω, θα το μάθουμε εμείς μαθηματικά. Αυτό σημαίνει μια αρχή που ξεκινάει από την πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Για να ελέγξουμε λίγο την πληροφορία, για να φτιάξουμε θεματικούς κύκλους, για να δούμε τα αντικείμενα. Θα τη θέλαμε πολύ πιο δυναμική. Το δεύτερο πρόβλημα είναι, εμείς για να βγούμε δάσκαλοι περάσαμε, αν ήμασταν της πρωτοβάθμιας, υποχρεωτικά το παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς ήταν η βασική μας εκπαίδευση. Αν είμαστε της δευτεροβάθμιας, ανακαλύψαμε αργότερα ότι δεν είχαμε παιδαγωγική επάρκεια και πρέπει να την αποκτήσουμε. Επί της ουσίας, παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς 100% υπάρχει στην προσχολική και πρέπει να την τιμάμε γι' αυτό. Έχει αφόρμηση το παιδί και όχι κάποια ύλη. Τη διατηρεί το δημοτικό σχολείο. Εμείς στη δευτεροβάθμια την έχουμε απαρνηθεί. Έχουμε βάλει ειδικότητες να κάνουν τον καυγά και θα φτάσει και για το λύκειο η συζήτηση σε ειδικότητες. Και ταυτόχρονα σε ύλη. Παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς, αν υπήρχε, για bullying δεν θα μιλούσαμε ως πρόβλημα. Αυτό είναι μια αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά από τον ένα μαθητή στον άλλο μαθητή, και εκεί η κοινότητα, η σχολική, γονείς, εκπαιδευτική
και παιδιά μαζί τις αντιμετωπίζουν. Έτσι τα αντιμετωπίζαν χρόνια. Το τραγικότερο απ' όλα είναι ότι την παιδαγωγικό πλαίσιο αναφορά το διδάσκει τριτοβάθμια. Αλλά δεν το εφαρμόζει η ίδια όταν διδάσκει τους φοιτητές της. Θα έπρεπε να είναι 15, ομάδες των 15, των 25, να τους γνωρίζουν με το όνομά τους κτλ. Στα εντελώς ακαδημαϊκά και θεωρητικά αντικείμενα έχουμε 300 αργές. Αυτό δεν είναι παραγωγικό. Το τρίτο, συνδέεται η εκπαίδευση με το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας ή όχι? Είμαστε η μόνη χώρα που κάνουμε συζήτηση της εκπαίδευσης για την εκπαίδευση. Αν όμως έπρεπε να φτιαχτεί ένα αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα, ο πρώτος τομέας που πρέπει να ειδοποιηθεί είναι η εκπαίδευση. Και να μας δώσουν και ένα τράτο 10 χρόνια να προσαρμοστούμε για να μπορέσει συνολικά, έχετε δίκιο για τα ΤΕΙ, να βγάλει τα μεσαία στελέχη, να βγάλει τα ανώτατα στελέχη, να βγάλει η τεχνική μας εκπαίδευση τα πιο χαμηλά στελέχη και όλα αυτά να είναι σε μια αλυσίδα να εξυπηρετούν την ίδια ανάπτυξη. Σε ποιο πλαίσιο θα τη φτιάξουμε, σε εθνικό πλαίσιο? Δεν φτιάνεται. Γιατί να μην τη φτιάξουμε σε τοπικό πλαίσιο, να μας πει το κάθε ένα νησί ποια είναι η τομή η αναπτυξιακή που θέλει. Και ταυτόχρονα να δούμε τι δυνατότητες έχουμε εμείς εκεί. Έχουν αποτύχει όλες οι μεταρρυθμίσεις, διότι αγνοούν ότι η Ελλάδα είναι νησιωτική περιοχή, ότι τα νησιά έχουν μια μυστήρια ανάπτυξη, έχουν ένα υψηλό ΑΕΠ λόγω του τουρισμού. Και όταν φύγει η τουριστική περίοδος, επειδή δεν πείσαμε ότι είμαστε τεσσάρων εποχών χώρα, κλείνουν τα μαγαζιά, ρημάζει ο τόπος και μένουν μερικοί γέροντες άνθρωποι εκεί. Αυτό, μόλις προχτές, τρία ερευνητικά ιστούτα της χώρας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, εμείς από το ΚΑΝΕΠ και το Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου της Κρήτης, σε ένα τουριστικότατο νησί μας πήγαμε και τους ειδοποιήσαμε, ξέρετε, τα τελευταία 15 χρόνια οι εκπαιδευτικοί σας δείχτες έχουν κατρακυλήσει. Και μια και μιλάμε για εκπαιδευτικούς δείχτες, το έχουμε πει και στην μορφωτικών υποθέσεων και στη Βουλή. Μπορεί να μην συμφωνήσουν ποτέ τα κόμματα ποια είναι τα καλά αποτελέσματα, γιατί κάποιοι θα μιλάνε για αριστεί, άλλοι για αριστοκρατία και άλλοι δεν θα ξέρουν τι λένε. Και τελειώνουμε αυτό. Αλλά τι είναι κακά θα ξέρουμε. Να χάνει το παιδί την τάξη του και να προάγεται οριακά μέχρι το 12.30. Τους εξηγήσαμε λοιπόν ότι η απόκληση των νομών της χώρας στην παραγωγή κακών χαμηλών εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων στα επαγγελματικά λύκεια ξεκινάει από το 5,5 και φτάνει στο 62,5%. Η απόκληση είναι 47,5 και μονάδες. Και ο μέσος όρος της χώρας για τη συγκεκριμένη βαθμίδα είναι το 47,5. Κανένα κόμμα, μα κανένα κόμμα δεν δέχεται ως κανονική δομή να αποτυγχάνουν συνολικά οι μισοί μαθητές οι οποίοι φοιτούν. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κέρια ερωτήματα τα οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να τα συζητήσουμε και τα συνδικάτα και εμείς ως κοινωνικός εταίρος όταν δεν είναι όλο παρόν το σύστημα αλλά είναι, ας πούμε, θα ρωτήσει πρωτοβάθμια εμένα τι με θέλουν μωρέ για το Γενικό Λύκειο και έχει δίκιο. Την έχουμε ανάγκη να είναι στο διάλογο ή να ρωτήσουν τα πανεπιστήμια εμείς τι μας θέλετε για το Δημοτικό. Έχουμε ανάγκη να είναι και μέσα τα πανεπιστήμια. Όποτε έγινε βγήκαν καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, στον κύριο Κουζέλη θα πάμε. Το ερώτημα που είχα κρατήσει για το τέλος για τον Υπουργό θα το θέσω σε εσάς τώρα, μια και δεν βλέπω να μας παίρνει ο χρόνος για να το πάμε έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει. Διαβάζω στο doctv.gr για μια αλλαγή στην Φινλανδία, η οποία τιτλοφορείται σχολείο χωρίς μαθήματα, σε εισαγωγικά θα το έβαζα εγώ, καταργούν τα ξεχωριστά μαθήματα και προτείνουν την εκπαίδευση των παραδειγμάτων και των γεγονότων. Για παράδειγμα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι ένα μάθημα που συνδυάζει γνώσεις ιστορίας, γεωγραφίας και μαθηματικών. Αν κάποιος τώρα μαθητής ενδιαφέρεται για τη γλώσσα σε συνδυασμό με τα οικονομικά και την επικοινωνία, θα έχει τη δυνατότητα να διαλέξει το μάθημα δουλεύοντας σε μια καφετέρια να το πράξει αυτό. Αντιστοίχως, διαφοροποιούν και τα ωράρια και τις παρουσίες σε διαφορετικούς χώρους των εκπαιδευτικών. Έτη φωτός μακριά από αυτό το οποίο συζητάμε εδώ σήμερα, ή προσεγγίζουν διαφορετικά τα της παιδείας? Όχι, δεν είναι έτη φωτός. Προφανώς πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση σε μια συγκεκριμένη λογική εντός ενός πλαισίου που εδώ και χρόνια έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται. Να πω απλώς ότι τα αναλυτικά προγράμματα που δεν ήταν ακριβώς αναλυτικά ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εδώ και δεκαετίες αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Ένα κομμάτι της πρότασης, κάποιοι παράμετροι της πρότασης του Ινστιτούτου προς το Υπουργείο Παιδείας, να πω ότι βρίσκομαι στην ιδιότροπη θέση να υποτίθεται να θέσω ερωτήσεις στον Υπουργό, κανονικά η δουλειά μου είναι ακριβώς αντίστροφη, να απαντάω σε ερωτήματα του Υπουργού. Πανέρχομαι λοιπόν. Κάποιες
πτυχές της πρότασης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής πάνε προς στοιχεία του ίδιου πράγματος. Για παράδειγμα, για να είμαι σαφής, προτείνουμε σταδιακά την ενοποίηση στη βάση συνέργειας μεταξύ των μεμονωμένων αντικειμένων μιας, ας πούμε, επιστημονικής υπήρου. Mm-hmm. Φυσικές επιστήμες, το είπε και ο Υπουργός, κοινωνικές επιστήμες, τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες, θα μπορούσε να είναι ενότητα. Γιατί πάει στην ίδια κατεύθυνση? Διότι αυτό σημαίνει, και αυτό είναι το κρίσιμο επιχείρημα αυτής της λογικής που παρουσιάσατε, ότι είναι κρισιμότερο για τους μαθητές αυτών των ηλικιών, μέση του λυκείου, να πάρουν μια μυρωδιά από το τι σημαίνει επιστημονικό εργαστήριο, ώστε να μπουν στη λογική του, παρά να αντλήσουν την πληροφορία που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσαν να αντλήσουν και εκ των υστέρων. Δεν σημαίνει να μην μάθουν τη λογική των επιστημονικών κλάδων, για να μην παρεξηγηθώ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη λογική πρέπει να καλλιεργήσουμε και όχι τη μεμονωμένη απομονωμένη πληροφορία. Ναι. Σε αυτή τη λογική προτείνουμε και εμείς να πάμε. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, βέβαια, και πράγματι, για να έρθω και σε ένα επόμενο αντίστοιχο, ότι χρειάζεται μία τόλμη στις πρωτοβουλίες, ίσως μάλιστα σε καταστάσεις στέρησης. Σκέφτηκα να το θέσω στον Υπουργό, γιατί εδώ θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί, τολμάμε, για παράδειγμα, σε αυτό που αναφέρθηκε πριν, στις ιδιαίτερες συνθήκες, τις γεωγραφικές των κοινοτήτων των μικρών στην Ελλάδα, τολμάμε να πάμε σε πλήρη αξιοποίηση, ας πούμε, των νέων τεχνολογιών, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό? Μπορούμε να πάμε σε δικτυώσεις και τάξεις οι οποίες να μην είναι ντε και καλά στο εδώ και τώρα του χρόνου και του χώρου? Αυτό σημαίνει ότι πράγματι μπαίνουμε σε μια καινοτομία ή σε καινοτόμες λύσεις σε ένα πλαίσιο που είναι διαφορετικό. Στην Πορτογαλία εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιούν τάμπλετ για να μην κουβαλάνε βιβλία. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη δυνατή λύση, αλλά θέλω να πω, καμιά φορά μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα να, ας πούμε, να ξεπεράσει δυσκολίες ακόμα και οικονομικές. Λοιπόν, θα πάμε στην κυρία Ζωγραφάκη Τελεμέ, Ελένη Ζωγραφάκη Τελεμέ, πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σύντομη θα παρακαλέσω. Δεν θα ήθελα να κάνω... περιορισμένος πλέον, έχουμε 30 λεπτά. Δεν θα ήθελα να κάνω ερωτήσεις. Εξάλλου έχουμε ειδική συνάντηση που έχουμε ζητήσει από τις 10 Γενάρη και έχει οριστεί για αύριο, για την Τετάρτη αυτή η συνάντηση. Άρα θα δούμε πολύ αναλυτικά τα θέματα που αφορούν τις αλλαγές στο Λύκειο και άλλα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα. Νομίζω όμως ότι επειδή οι συνθήκες πολλές φορές καθορίζουν και τις προθέσεις, και πολλές φορές οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές και αγαθές, αλλά αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να υλοποιηθούν αυτές οι προθέσεις, δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και αδιέξοδα. Συνένεση απαιτείται και μπορεί να αναγνωρίζεται στα λόγια ότι οι εκπαιδευτικοί ή κάποιοι εκπαιδευτικοί ή πολλοί εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που με αυτοθυσία λειτουργούν το δημόσιο σχολείο σήμερα. Δεν αρκεί όμως να λέμε στα λόγια ότι αναγνωρίζουμε τα προβλήματα. Γιατί τα τελευταία χρόνια αυτό που έχει γίνει και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια και στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στο σύνολο της παιδείας, νομίζουμε ότι είναι απόλυτα καταστροφικό, με τις υποστηρικτικές δομές, με τους προϋπολογισμούς, με τη στέρηση ή με την αγωνία κάθε χρόνο να υπάρχει το εκπαιδευτικό προσωπικό ή να υπάρχει το βιβλίο. Άρα είναι δραστικές αλλαγές που έγιναν για χειροτέρευση. Η παιδεία χειροτέρευσε. Αφού χειροτέρευσε σε όρους, γιατί μπορεί να μας αρέσει να μιλάμε για Ευρώπη και για προσανατολισμό ή τι μπορούμε να πάρουμε από την Ευρώπη, αλλά πρέπει να δούμε τι έχει η Ευρώπη στην υποδομή, πώς υπηρετεί το σχολείο και να δούμε τι θέλουμε ή τι δεν θέλουμε να πάρουμε. Υπάρχουν έτσι κι αλλιώς προβλήματα που νομίζουμε είναι τεράστια προβλήματα. Και προφανώς εμείς συμφωνούμε ότι απαιτούνται δραστικές αλλαγές και σε περιεχόμενο σπουδών και σε τρόπους διδασκαλίας. Όχι μόνο, αν θέλετε, στο Λύκειο που εντοπίζεται, αλλά πρέπει να πάει πολύ πιο πίσω αυτή η ιστορία. Γιατί είναι λάθος να ξεκινάς από το κεφάλι, από το Λύκειο, να κάνεις τις αλλαγές σε ένα παιδί που δεν έχει μάθει, δεν έχει ασκηθεί τα προηγούμενα χρόνια να αντιμετωπίζει αλλιώς το ίδιο το σχολείο. Δεν φτάνει ξαφνικά στη Δευτέρα ή στην Τρίτη Λυκείου να μην αγαπάει το σχολείο.
Το σχολείο δεν το αγαπάει από πολύ πιο μικρές ηλικίες, άρα πρέπει να γίνει ελκυστικό. Έχετε θέσει ένα σωρό ζητήματα, ωστόσο, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι μάλλον θα ζητήσει ο Υπουργός να απαντήσει. Οπότε, αν περιμένετε απάντηση ή αν θέλει ο Υπουργός να απαντήσει, να σας ζητήσω να συντομεύετε, παρακαλώ. Δεν υπάρχει χρόνος. Εντάξει, νομίζω ότι είναι θέματα διαλόγου. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα από το διάλογο πιστεύουμε να βρεθούν λύσεις, αλλά υπάρχουν και κάποια που είναι προϋποθέσεις εκ των ουκ άνευ για να προχωρήσει αυτός ο διάλογος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω στην κυρία Πέτρου που βρίσκεται δίπλα σας, εκπαιδευτικός της μέσης εκπαίδευσης. Καλησπέρα και σε εσάς. Ερώτημα υπάρχει? Και με όσα άκουσα σήμερα, αλλά και πολύ συχνά σκέφτομαι ότι αυτό που έχουμε ανάγκη δεν είναι η μεταρρύθμιση, αλλά μάλλον μια επανάσταση, έτσι όπως τίθεται σήμερα τα πράγματα. Επαναστατικό είναι πάντως για το ελληνικό σχολείο, στο βαθμό που εγώ το έχω ζήσει, το να επιδιωχθεί να υπάρξει κριτική σκέψη, ζητούμενο εδώ και δεκαετίες που το παρακολουθώ. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πρώτον, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει αυτή την πρόθεση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πρώτον, υπάρχει μια μεθόδευση αυτής της διαδικασίας? Υπάρχει μια διασφάλιση αυτής της διαδικασίας ότι δεν θα καταλήξει σε μια τυποποίηση, γιατί το είπε και ο Υπουργός προηγουμένως. Σε μια τυποποίηση, σε μια κανονικοποίηση, μέσα από μια πραγματικότητα που καταβροχθίζει, όπως είπατε προηγουμένως. Εγώ το βρίσκω πολύ σημαντικό κίνδυνο αυτό. Πώς μπορεί να αλλάξουν τα επιστημονικά αντικείμενα, τα γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στο σχολείο, πώς μπορεί να μεθοδευτεί, με ποια μεθοδολογία μπορεί να επιδιωχθεί η κριτική σκέψη και πώς μπορούν να εκπαιδευτούν, είπατε προηγουμένως για τα σεμινάρια των εκπαιδευτικών, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, στο να μαθαίνουν και στους μαθητές πώς να μαθαίνουν. Άρα. Αν και πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι τους κάνουμε να ξεμαθαίνουν τους μαθητές. Ένα δεύτερο, καθημερινότητα σχολικής, πολύ σύντομα και τελειώνω. Βρίσκω πολύ θετικές τις σκέψεις για την αλλαγή στο σχολικό ωράριο. Αν έχετε κάποιες άλλες αλλαγές κατά νου σχετικά με τη δόμηση του σχολικού χρόνου. Δηλαδή, διαβάζοντας τις προτάσεις του ΙΕΠ, διάβασα για τα 90 λεπτά της ώρας κλπ. Αν έχετε συγκεκριμένες τέτοιες προτάσεις κατά νου και άλλες, γιατί ο σχολικός χρόνος δομείται με έναν πολύ ιδρυματικό τρόπο αυτή τη στιγμή, έτσι, το πεντάλεπτο διάλειμμα κλπ. Τέλος, τι έχετε σκοπό να κάνετε Μην με τη διπλή γραφειοκρατία του σχολείου? Αν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη. Κύριε Γαβρόγλου, σύντομες απαντήσεις και από εσάς. Θεωρώ άδικο να μην φτάσουμε καν στα παιδιά, έτσι, τα οποία βρίσκονται απέναντι μας. Θα φτάσουμε σίγουρα. Συμφωνώ σε όλα όσα έχει πει ο κύριος Παΐζης. Να προσθέσω μια ελληνική πρωτοτυπία, η έννοια των καθηγητικών σχολών. Δηλαδή, πας να μπεις φυσικός, χημικός, ιστορικός, αλλά λες είμαι σε καθηγητική σχολή. Αυτό ήδη δείχνει ένα υβριδικό σχήμα, το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργεί. Το δεύτερο, το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας. Εγώ υπερθεματίζω σε αυτό που είπατε, κύριε Παΐζη, δηλαδή ότι το να είσαι εκπαιδευτικός είναι ένα επάγγελμα. Ένα επάγγελμα με τη δική του ηθική, όπως έχουν όλα τα επαγγέλματα, και με διαφορετική ηθική και ικανότητες και δεξιότητες από ό,τι αν είσαι ιστορικός ή φυσικός. Άρα το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας δεν πρέπει να ευτελιστεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιος κίνδυνος, λόγω πάλι του νόμου της κυρίας Διαμαντοπούλου. Εμείς αναστέλουμε όλες τις προσπάθειες μέχρι το Σεπτέμβριο για να μπορέσουμε να προτείνουμε στα πανεπιστημιακά τμήματα, σε συνεργασία και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 1, 2, 3 συστήματα για να επιλέξουν. Τώρα, το τοπικό πλαίσιο. Προσπάθησα να πω ποιες είναι οι σκέψεις μας ως προς τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, που εκεί είναι σχετικά πιο εύκολο. Αλλά πράγματι σε αυτή τη λογική πρέπει να ενταχθούν και τα σχολεία, ώστε να υπάρχει αυτό το πλεονέκτημα το τοπικό, το οποίο θα αντανακλάται και στη γνωσιακή διαδικασία. Τώρα, ξέρετε, είπατε κι εσείς, συνέχισε και ο κύριος Κουζέλης, το θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι ένα θέμα τεχνικής. Δεν είναι ότι θα βρούμε μια νέα τεχνική. Είναι και θέματα νοοτροπίας της κοινωνίας και άρα ιστορίας της. Η ιστορία ολονών μας σημαδεύει πάρα πολύ. Φανταστείτε
να πούμε το ΙΕΠ θα προτείνει και το Υπουργείο θα υιοθετήσει κάτι που τα παιδιά θα μπορούν να πηγαίνουν και στις καφετέριες να το ολοκληρώνουν. Θα ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία. Γιατί όλοι μας ως προς τα εκπαιδευτικά είμαστε πολύ συντηρητικοί. Συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών. Κυρία Πέτρου, μια επανάσταση εφόσον ξεκίναγε κανείς από τώρα. Άρα να πάμε στην κυρία Πέτρου για να απαντήσουμε μετά τις επανάστασεις. Βεβαίως, κοιτάξτε, η κυρία Πέτρου όντως μίλησε πολύ κατηγορηματικά για αυτό το θέμα. Αλλά ξέρει και η κυρία Πέτρου ότι το βασικό θέμα εδώ δεν είναι οι προτάσεις όσο οι ίδιοι εαυτοί μας. Θα είμαστε ανοιχτοί σε πειραματισμούς. Θα πούμε ότι κάποια σχολεία μπορούν. Θα είμαστε ανοιχτοί, ας πούμε, στην αυτοαξιολόγηση. Εγώ που γνωρίζω τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις δικές σας και τις κυρίες Ζωγραφάκη και πολλών άλλων συναδέλφων. Εγώ θα ήθελα ως πολιτεία να ξέρω και τα αποτελέσματα των πρωτοβουλειών που παίρνετε. Των καλών πρακτικών, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολλά σχολεία που κάνουν πολύ καλά πράγματα. Και αυτό δεν το ξέρει η υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα. Μάλιστα. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να είναι ένα καρτεσιανό σύστημα. Να αρχίσουμε από το μηδέν και να πάμε ως εκεί που είναι να πάμε. Αλλά θα είναι ένα πράγμα πειραματισμού μπρος-πίσω. Φτάνει να ξέρουμε ότι στο τέλος μας περιμένει μια γενναία αλλαγή νοοτροπιών. Ολωνών μας. Και εδώ η εκπαιδευτική πρέπει να είναι πρωτοπορία. Και το εννοώ και το πιστεύω ευαθύτατα. Και έχει δίκιο η κυρία Ζωγραφάκη. Δεν αρκεί να τα λέμε αυτά. Πρέπει να δούμε και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της πολιτείας. Γι' αυτό και επιμένουμε εμείς. Πάρα πολύ. Κυρία Ζωγραφάκη, θα τη δείτε αύριο πάντως, από ό,τι κατάλαβα. Κυρία Ζωγραφάκη, θα τη δούμε λοιπόν, μεθαύριο καταρχήν. Μεθαύριο. Με όλο το ΜΕ και περιμένουμε. Περιμένει για τις απαντήσεις. Όχι, αλλά ξέρετε, έχει πραγματικά μια σημασία να το πούμε και δημόσια. Το να αναγνωρίζουμε τον σημαντικότατο ρόλο των εκπαιδευτικών χωρίς να μπορούμε να προσφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα δεν οδηγεί και σε πολλά πράγματα πέρα από μια ηθική δέσμευση. Γι' αυτό και παρακαλώ την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ να μας πούν. Τι είναι αυτά τα πράγματα μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο λοιπόν, έχουμε και εμείς. Θα ζητήσω την κατανόηση του κυρίου Σακελαρίου. Εφόσον υπάρξει χρόνος, θα σας δώσω το λόγο. Θέλω να καταφέρουμε να φτάσουμε. Δύο ερωτήματα. Όχι, εγώ, μάλλον άμα θέσετε δύο ερωτήματα, καταστραφήκαμε. Δεν θα φτάσουμε όχι στα παιδιά, ούτε καν στη δόρεια. Ένα ερώτημα, μια ανησυχία μόνο θέλω να καταθέσω. Παρακαλώ, το ερώτημα. Είναι πεποίθησή μου, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές τελούν υποδιωγμό. Να μιλήσω για την υποβάθμιση του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στα γυμνάσια, να μιλήσω για το θόλωμα των ορίων μεταξύ των ειδικοτήτων, τη διασπορά των γνωστικών αντικειμένων σε διάφορες ειδικότητες, πράγμα που σε εμάς τους εκπαιδευτικούς προκαλεί μια σύγχυση. Μιλάω για τις θεωρητικές ειδικότητες πάντα, έτσι. Δεν μιλάω συντεχνιακά, ειλικρινά πιστέψτε με, καθόλου συντεχνιακά, αν και είμαι φιλόλογος. Η ανησυχία μου είναι μόνο τι είδους πολίτες θα έχουμε μεθαύριο και αν αυτοί οι πολίτες θα έχουν δημοκρατικό φρόνημα και συλλογική συνείδηση. Αυτό με ενδιαφέρει, καλή εξειδίκευση, καλή χρησιμοθυρία, αλλά ας έχουμε υπόψη μας και τη γενική παιδεία. Αυτό. Τίποτα άλλο. Και κάτι άλλο, συγγνώμη. Μην το βάζετε και το άλλο. Αυτό είπατε. Για τους λοιπόν, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ. Κύριε Σακελαρίου, παρακαλώ. Δεν θα μιλήσουν οι υπόλοιποι. Κύριε Σακελαρίου. Μίλησε λίγο. Ο κύριος Σακελαρίου έθιξε πράγματι ένα πολύ κεντρικό ζήτημα που έχει σχέση με το θέμα των ανθρωπιστικών σπουδών. Κύριε Σακελαρίου, στον τόπο μας, όπως σας είπα, η ιστορία βαραίνει όλους μας. Και εμάς τους δύο. Στον τόπο μας, οι ανθρωπιστικές σπουδές, είτε είναι στα σχολεία πολύ περισσότερο, είτε είναι στα πανεπιστήμια, είναι εξαιρετικά ιδεολογικοποιημένες. Και είναι ιδεολογικοποιημένες γιατί έχουν όντως ένα βαρύ ιδεολογικό φορτίο. Δεν το υποτιμώ. Μόνο που ό,τι γίνει παίρνει διαστάσεις δραματικές. Η μαγεία των αρχαίων κειμένων δεν είναι η γραμματική και το συντακτικό της. Έτσι δεν είναι. Δεν λέω, δεν τα έχουμε εσάς προφανώς. Άρα, εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πέρα από την αδράνεια, το θέμα ότι τα βλέπουμε όλα τα ζητήματα με όρους ιδεολογικής διαμάχης και όχι παιδαγωγικής διαμάχης, που έχει και αυτό την ιδεολογία του. Εγώ υπερθεματίζω στα θέματα που θέσατε και πραγματικά είμαι πολύ ευαίσθητος στο θέμα αυτό των ανθρωπιστικών σπουδών. Εδώ θέλει και πολύ σοβαρή επιμόρφωση των καθηγητών
Και βεβαίως όλα τα άλλα που μας λέει το. Λοιπόν, πάμε. Συνοδεύεται και η υλικοτεχνική υποδομή μόνο αυτό. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Ο κύριος Κικινής, πρόεδρος της ΔΟΕ. Κύριε Κικινή. Λοιπόν, καταρχήν, το πλαίσιο της σημερινής κουβέντας, ακόμη και προσπαθούμε να το ξεχάσουμε, είναι τα μνημόνια. Και δεν μπορεί κανείς να πιστεύει, γιατί από την αρχή υποτίθεται ότι θα εξαιρούνταν η παιδεία και η υγεία από τα μνημόνια, αλλά δεν εξαιρέθηκαν ποτέ. Αντιθέτως, έγιναν τα αγριότερα θύματα της. Των μνημονίων. Πάμε από εκεί κάτω. Εθνικός διάλογος. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ήταν μια απάτη. Ναι, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έγινε μια κουβέντα. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας να αποδελτιώσω τα συμπεράσματα, γιατί ακούστηκαν πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρετε. Στην Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου δεν κληθήκαμε ποτέ να συζητήσουμε επί της ουσίας. Αποχωρήσαμε γιατί την ίδια ώρα που υποτίθεται έγινε κουβέντα θεσμοθετούταν η καταστροφή του ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού. Γιατί περί αυτού γίνεται και δεν συμφωνούμε με την άποψη ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει κάτι καλό. Το αντίθετο, και νομίζω ότι οι γονείς είναι οι πρώτοι που είναι σε θέση να το επιβεβαιώσουν. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο έχασε την παιδαγωγική του, το παιδαγωγικό του προτέρημα που έπρεπε να επεκταθεί και στο δημοτικό. Το δημοτικό έγινε και αυτό ένα παιδοφυλακτήριο. Όλα έγιναν για να εξοικονομηθούν θέσεις και τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ουσιαστικός σχεδιασμός και η προσχολική αγωγή εναπόκειται πλέον στην υπογεννητικότητα για να εφαρμοστεί. Από εκεί και πέρα. Μιλάμε για διορισμούς. Τη στιγμή ξέρουμε πολύ καλά ότι μέχρι το τέλος του 2017 δεν πρόκειται να γίνει κανένας, υπάρχουν απαγορεύσεις. Αλλά από εκεί και πέρα, πώς οι 13 περίπου χιλιάδες οργανικές θέσεις που έχουν ελευθερωθεί από τους συνταξιούχους πλέον εκπαιδευτικούς και δεν καλύφθηκαν ποτέ, και είναι το μεγάλο χάσμα στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, πότε και πώς θα καλυφθούν είναι το μεγάλο ερώτημα για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά η παιδεία και στην αρχή της χρονιάς τα παιδιά να έχουν το δάσκαλό τους, τον υπηαγωγό τους στην τάξη. Τον αντίον δημιουργούνται επιπρόσθετα προβλήματα. Το καρκίνωμα των μετατάξεων του 2013. Συνεχίζει να υφίσταται. Αδικήθηκαν και εκπαιδευτικοί που ήταν ήδη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τώρα βρίσκονται άλλοι με αυτό το φάσμα που βλέπουν όλα αυτά τα οποία γράφονται αυτές τις μέρες από το Σώμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Οι οργανικές θέσεις όμως που έχει χώρο, αυτό που σαν όραμα έχει η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και είναι ένα ολοήμερο σχολείο για όλα τα παιδιά, με ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει τις ανάγκες τους. Δείτε τι έγινε με τα γαλλικά και τα γερμανικά που στην ουσία μπήκαν στη μέγενη κυριολεκτικά μέσα από το πρόγραμμα του ολοήμερου σχολείου, που θα δίνει λοιπόν επάρκεια και στις ξένες γλώσσες και θα δίνει και βασικές γνώσεις που δεν θα χρειάζεται οι γονείς να βάζουν βαθιά στο χέρι στην τσέπη και να καταφεύγουν κάπου αλλού, δεν είναι μέσα από το σχολείο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν τεράστια ζητήματα, τεράστια χάσματα. Όλη αυτή η συζήτηση λοιπόν πρέπει να γίνει επί της ουσίας. Εμείς θέλαμε να συζητήσουμε. Υποτίθεται ότι μετά την πρώτη μας συνάντηση, κύριε Γαβρόπουλο, θα είχαμε θεματικές συναντήσεις, τις οποίες δεν έχουμε δει να γίνονται. Και υποτίθεται ότι η πρώτη θα ήταν για το μεταναστευτικό. Και θα κλείσω μετά με αυτό, γιατί καταλαβαίνω τι γίνεται. Παρακαλώ. Το μεταναστευτικό δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι χαρτογράφητο. Προέρχομαι από ένα σχολείο του κέντρου της Αθήνας, που όταν έφυγε από διευθυντής είχε 18 διαφορετικές εθνότητες στο δυναμικό του. Τώρα πιθανόν έχει 30. Λοιπόν, δεν είναι κάτι αχαρτογράφητο. Οι εκπαιδευτικοί το έχουμε ζήσει, το έχουμε αντιμετωπίσει, το έχουμε φέρει σε πέρας με μεγάλη επιτυχία, αλλά υπήρχε μια βασική δομή. Οι τάξεις υποδοχής, οι οποίες εξαφανίστηκαν. Υπήρχε. Και τώρα συζητάμε για το τι θα γίνει στο νέο πλαίσιο, χωρίς όμως τις τάξεις υποδοχής που θα μπορούσαν να άρουν όλες τις αντιρρήσεις από πλευράς και τις επιφυλάξεις από συναγωνιών. Όσο για την επιμόρφωση, από 11 και 12 δεν υπάρχει τίποτα και το ξέρετε θεμάτων. Πάρα πολύ καλά. Δεν θέλουμε ωραία λόγια, είναι πολύ ευχάριστα να τα ακούμε, θέλουμε πράξεις. Λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γαβρόλη. Κοιτάξτε, με κάθε σεβασμό, γιατί και εγώ θέλω να μιλήσω ειλικρινά όπως μιλάτε εσείς. Κουβέντες του τύπου «Εθνικός διάλογος ήταν απάτη και το ολοήμερο δημοτικό είναι καταστροφικό» δεν βοηθάν το διάλογο. Εγώ σας λέω ότι μπορεί να ήταν, αλλά δεν βοηθάν το διάλογο. Πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, που κάτι πήγε στραβά, που δεν πήγε. Και ξέρετε. Να συναντηθούμε, να τις κάνω τις προτάσεις όμως. Βεβαίως να συναντηθούμε. Όσο θέλετε. Και ξέρετε, δεν είμαι από αυτούς που δεν θέλουν συζήτηση. Αυτό όμως που θέλω να σας πω, και ελπίζω τουλάχιστον εγώ να το κάνω και πολλοί συνάδελφοι και στο Υπουργείο, πρέπει όλοι να έχουμε και έναν στοχασμό αυτοκριτικό. Δηλαδή, και εμείς κάνουμε λάθη ως πολιτεία και πολλά ενδεχομένως, αλλά και. Οι υπόλοιπες συλλογικότητες δεν είναι ακριβώς αναμάρτητες. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι και οι αδυναμίες όλων των κοινωνικών ομάδων και με βάση αυτό να προχωρήσουμε το επόμενο βήμα. Αν θέλουμε διάλογο, αν θέλουμε να πούμε ότι όλα τα κάναμε στραβά, δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου. Με μεγάλη χαρά να συζητήσουμε τα θεματικά που είπατε. Πράγματι, θίγεται ένα θέμα, οι δάσκαλοι είχαν μεγάλη εμπειρία από προσφυγόπουλα, άλλου χαρακτήρα βεβαίως, άλλου χαρακτήρα έχει μια σημασία αυτό, φυσικά. Χαίρομαι που το δεχόσαστε, αλλά μια εμπειρία πολύτιμη την οποία προσπαθούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Δεν το κάναμε 100%, εντάξει, αλλά
θέλω να σας πω, ας πέσουν τα τείχη και οι απολυτότητες. Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε θέση, δεν έχουμε τα παιδιά απέναντί μας. Επιτρέψτε. Δεν έχουμε τείχη απολυτότητες, έχουμε τα παιδιά που μας κοιτάζουν. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να επειδή τα παιδιά είναι πίσω και δεν βλέπω να μιλάνε, ή τουλάχιστον δεν βλέπω να μιλάνε αρκετά από τα παιδιά, θα σας ζητήσω να δώσετε το μικρόφωνο στον κύριο Ανδριανό Μουταβέλη, ο οποίος είναι σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής Δέλτα Αθήνας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει τεθεί μέχρι τώρα στην κουβέντα μας η ειδική αγωγή. Παρακαλώ. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για την ουσία και τη σημειολογία του διαλόγου και της δυνατότητας να συμμετέχω σε αυτό. Εμείς, ξέρετε, στηριζόμαστε στην ειδική αγωγή πρώτα απ' όλα σε βάθος ετών σε μια καλή διεύθυνση ειδικής αγωγής του Υπουργείου. Στηριζόμαστε στο μεράκι των εκπαιδευτικών, στην εμπιστημοσύνη τους και στο πάθος των διευθυντών μας. Στηριζόμαστε στην καλή σχεσιοδυναμική με τους γονείς. Για μας είναι αυτό που ωραία είπε ο Υπουργός, πρώτα εκπαιδευτικός, πρώτα ο μαθητής, πρώτα η σχολική κοινότητα. Και εμείς, ξέρετε, με αυτά στηρίγματα προσπαθούμε τη σειρά μας να στηρίξουμε αξιολογώντας, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες του κάθε μαθητή με αναπηρία, με δικές και ειδικές ανάγκες, του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Κύριε Μουταβέλη, επειδή μας παίζει ο χρόνος να αναδείξουμε τα προβλήματα, να πάμε στην Έχετε ουσία. Δίκιο. Η τροχοπέδη λοιπόν αυτού του θέματος, της υποστήριξης που θα έπρεπε να προσφέρουμε, είναι ο ανορθολογισμός, η αποσπασματικότητα των μέτρων και των πόρων που διαθέτουμε. Εμείς δυστυχώς εργαζόμαστε διαρκώς πάνω σε οξύμορα σχήματα. Παράδειγμα, από τη μία θέλουμε να δίνουμε άμεσες λύσεις, να διευκολύνουμε την καθημερινότητα και από την άλλη έχουμε μια πολυνομία και μια αέναη γραφειοκρατία. Ξέρετε κύριε Χαρίτο, υπάρχουν διευθυντές αυτή τη στιγμή ειδικών σχολείων που πραγματικά δηλώνουν ψευδή στοιχεία στο My School γιατί δεν το επιτρέπει το σύστημα. Εξυπηρετούμε δηλαδή εμείς το ηλεκτρονικό σύστημα, αντί το ηλεκτρονικό σύστημα να εξυπηρετεί την καθημερινότητα των εκπαιδευτικών μας. Ξέρετε, εμείς, τα παιδιά μας, ένα παιδί με αυτισμό, ένα παιδί με ΕΔΕΠΗ, χρειάζεται σταθερότητα, παρέμβασης και πόρων, ανθρώπων. Γιατί στηρίζουμε την καθημερινότητα του παιδιού με συνέστημα. Δυστυχώς, έχουμε εκπαιδευτικούς που σε μια δίνη βρίσκονται κάθε χρόνο σε ένα διαφορετικό σχολείο. Είναι απληρωτές μας, συναδελφοί μας, που εδώ και 15 χρόνια, κάποιοι από αυτούς, βρίσκονται διαρκώς αναπληρωτές κάθε χρόνο σε ένα διαφορετικό σχολείο. Το ερώτημά μου προς τον Υπουργό, για να έρθω στο διατάφτα, σαφές το ερώτημα, αν μπορώ να διευκολύνω. Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, το Υπουργείο, αυτό το χρόνο που μας πέρασε, κατάφερε, για πρώτη φορά νομίζω, μέσα στα χρόνια που πέρασαν, να ανοίξουν τα σχολεία πρώτη του Σεπτέμβρη. Τα ειδικά σχολεία. Κάθε σχολείο, κάθε τάξη, να έχει το δικό του δάσκαλο. Θα καταφέρετε να το γενικεύσετε και στις άλλες ειδικότητες. Θα καταφέρετε να το γενικεύσετε για όλα τα χρόνια, όχι για του χρόνου. Υπόσχεστε, Υπουργέ μου, ότι 11 Σεπτέμβρη, φέτος και τα υπόλοιπα χρόνια, κάθε παιδί με αναπηρία θα το περιμένει ο δάσκαλος του στο κατώφλι του σχολείου και ο θεραπευτής του. Ευχαριστώ πολύ για το λόγο. Και νομίζω να τονίσουμε αυτό που είπε νωρίτερα ο κ. Μουταβελής, ο συγκεκριμένος δάσκαλος, όχι κάθε φορά άλλος, ειδικά για αυτά τα παιδιά. Ναι. Κύριε Μουταβελή, ξέρετε, δεν μιλάω απαξιωτικά για άλλες κυβερνήσεις, για τις ευθύνες κτλ. Ξέρετε όμως ότι βρήκαμε ένα διαλυμένο σύστημα και προσπαθούμε σε οικονομική κρίση και μέσα από αυτήν την απίστευτη διάλυση, όχι μόνο λόγω κρίσης, αλλά λόγω απολύσεων και όλα τα υπόλοιπα θέματα, να σταθεί στο πόδι. Και οι εκπαιδευτικοί μας βοήθησαν καθοριστικά γι' αυτό. Ξέρετε ότι κάναμε αυτό το βήμα για τη συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και ξέρω και τη δική σας εμπειρία και συμβολή σε αυτό το ζήτημα. Αν θα περιμένουν όλοι οι δάσκαλοι τα παιδιά του χρόνου, πρώτος εγώ θα ήθελα να γίνει αυτό. Δεν θα γίνει. Θα περιμένουν όμως περισσότεροι από ό,τι φέτος. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βήμα που πρέπει να το χαιρετήσουμε όλοι. Για το My School που είπατε. Το My School. Υπάρχουν πολλά προβλήματα με πολλούς εκπαιδευτικούς που δεν περνάνε τα στοιχεία τότε που πρέπει να τα περάσουν. Το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν αξιοποιούμε τόσο όσο πρέπει αυτό το σύστημα. Εμείς το βελτιώνουμε, αλλά πρέπει και οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο
μεταδίδει όλα αυτά τα δεδομένα κεντρικά στο Υπουργείο, να χρησιμοποιείται όπως πρέπει και όπως ορίζουν οι νόμοι από κάθε εκπαιδευτικό. Οπότε αυτό που μπορώ να σας πω είναι όντως θα περιμένουν τα παιδιά οι δάσκαλοι, θα είναι περισσότεροι από φέτος και ελπίζω να πάμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα αλλάζουν και κάθε χρόνο με τους νέους διορισμούς. Ξέρετε, στο θέμα της ειδικής εκπαίδευσης είχαμε ένα τεράστιο αριθμό διορισμών φέτος λόγω πολύ συνειδητής πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης. Λοιπόν, από ένα σύντομο ερώτημα θα πάμε στον κύριο Παπαχρήστο, αμέσως μετά σύντομα, ο κύριος Τσιγκούνης και ο κύριος Μπαραλός για να απαντήσει συνολικά ο Υπουργός. Πάρα πολύ σύντομα, αφού δεν έχουμε χρόνο. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε ότι για να γίνει ένα πρόγραμμα δύο ωρών σε ένα χωριό της Μεσσηνίας θέλει άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Για να έχουμε μια επίσκεψη ενός ειδικού, ενός μουσείου στην Καλαμάτα, σε ένα σχολείο, πρέπει να έχουμε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Τι συζητάμε λοιπόν? Συζητάμε για ένα σχολείο το οποίο, αν δεν προχωρήσουν βασικά πορίσματα του εθνικού διαλόγου, που όπως είπατε στην αρχή, έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αυτονομία, η αποκέντρωση, οι στόχοι στο σχολείο, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός, η αποτίμηση της δουλειάς. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα ένα σχολείο, ένας μαθητής που τελειώνει το δημοτικό, τι ξέρει, τι μπορεί να κάνει. Δεν έχουμε εικόνα, Υπουργέ. Και δεν έχουμε εικόνα σε ένα σχολείο, στο οποίο έχουμε δύο παράλληλες στηρίξεις, ένα τμήμα ένταξης, τι κάνει το σχολείο αυτό. Έκανε ένα βήμα, έκανε δύο βήματα. Τα στελέχη εκπαίδευσης, αν δεν προχωρήσουμε, θέλω να πω, σε πολιτικές, ανάδειξη του σχολείου, με τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, τότε δεν μπορούμε έτσι να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Σημαντικά. Το ολοήμερο. Κύριε Χαρίτο, μισό λεπτό ακόμη. Το ολοήμερο σαφώς, η γενίκευση του ολοήμερου ήταν σωστή. Υπαγορεύτηκε από λόγους οικονομικούς, αγαπητέ Πρόεδρε, και από παιδαγωγικούς. Πήγαμε σε 4.000 σχολικές μονάδες, με ειδικότητες, με τα προβλήματα που έχει. 5 προτάσεις. Υπεύθυνος ολοήμερο, κύριε Υπουργέ, δεν μπορεί το σχολείο να μην έχει την ασφάλεια ενός ανθρώπου. Δεύτερο, η αύξηση του ρόλου της μελέτης. Μην βάλουμε δεύτερο. Ολοκληρώνω. Επιλέξτε από ένα ερώτημα ο καθένας, παρακαλώ. Δεν θα φτάσει ο χρόνος για να απαντήσει ο Υπουργός. Δεν θα πάμε στα παιδιά, το ξαναλέω. Αν δεν δείξουμε εμπιστοσύνη στα στελέχη, κύριε Υπουργέ, της εκπαίδευσης, τα οποία το Υπουργείο Παιδείας έχει να δει δύο χρόνια, ούτε γνωρίζουν από τις πολιτικές οι οποίες δρομολογούνται, ούτε οι σχολικοί σύμβουλοι γνωρίζουν, ούτε οι διευθυντές των σχολείων. Πού θα στηριχτείτε αλήθεια να προχωρήσετε σε αλλαγές του σχολείου και σε πολιτικές αυτονομίας, αποκέντρωσης, σχεδιασμού. Μάλιστα. Και στόχων? Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τσιγκούνης. Κύριε Υπουργέ, είχα ετοιμαστεί για μια άλλη ερώτηση να σας κάνω, αλλά επειδή ο χρόνος μας πιέζει, θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για τις αλλαγές που έχετε σχεδιάσει φέτος σε μια συνέντευξή σας 14 Δεκεμβρίου. Μας είπατε ότι θα διευρύνεται το ολοήμερο σχολείο και σε άλλες σχολικές μονάδες. Θα έχουμε δύο χρόνια προσχολικής αγωγής και θα επεκταθεί το ολοήμερο, η συνέχεια του ολοημέρου το απόγευμα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς το έχετε σκεφτεί, πώς θα τις υλοποιήσετε αυτές τις αποφάσεις, δεδομένου ότι το προσωπικό που υπάρχει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτή τη στιγμή είναι πολλών κατηγοριών. Είναι η μόνιμη εκπαιδευτική, η οποία με τις τελευταίες αλλαγές που έκανε ο προκάτοχός σας συμπληρώνουν ωράριο και σε δεύτερη σχολική μονάδα. Είναι οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι οποίοι ξεκινούν από 2 μέχρι και 5 σχολικές μονάδες, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί προβλήματα στο ορολόγιο πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας. Και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εκπαιδευτικών αναπληρωτών ΕΣΠΑ, οι οποίοι κάθε χρόνο είναι διαφορετικοί και την 1η Σεπτέμβρη περισσότεροι από αυτούς δεν βρίσκονται στις σχολικές μονάδες. Θα ήθελα λοιπόν να δω πώς υλοποιήσετε αυτές τις δεσμεύσεις σας σε αυτήν την πραγματικότητα που υπάρχει μέσα στη σχολική μονάδα. Και κάτι άλλο, μισό λεπτό, επειδή. Άμα βάλουμε κι άλλο. Μισό λεπτό. Δεν έμεινε χρόνος πλέον. Έχει σχέση με τα οικονομικά. Έχει σχέση με τις δαπάνες που χρειάζονται τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή, εδώ και 7 χρόνια, οι δαπάνες για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια για όλες τις σχολικές μονάδες είναι 100 εκατομμύρια. Πολλά σχολεία, με λόγω των μεταρρυθμίσεων, δεν σταματούν στις 1 η ώρα, αλλά στις 4. Χρειάζονται περισσότερα λειτουργικά έξοδα. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Ο κύριος Μπαραλός.
Κύριε Υπουργέ, δράτω με τις ευκαιρίες να σας ζητήσουμε ως Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων μια συνάντηση. Ευελπιστώντας θα λυθούν πολλά από τα ζητήματα που έχουμε και κυρίως το ζήτημα των κρίσεων, γιατί η θητεία μας έχει λήξει εδώ και 2 χρόνια και βρισκόμαστε επί 4 εξάμηνα με διαρκείς παρατάσεις. Εφόσον δεσμευτεί για τη συνάντηση, κρατάτε το ερώτημα? Δεν είναι ερώτημα αυτό. Μια που κλείστηκαν και άλλα ραντεβού, είπα και εγώ να κανονίσουμε τη δική μας συνάντηση. Πάμε στα διατάφτα. Προχωράω στο ερώτημα όμως. Συζητάμε για την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σε σχέση με το Λύκειο και μια που ο χρόνος δεν επαρκεί, θα πω ένα μόνο ζήτημα. Παρακαλώ. Κυριαρχούν μέσα στις προτάσεις, κυριαρχούν οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και σαν τέτοια πρόχειρα και αυτή υπάρχει τελευταία μέσα στο πλαίσιο έτσι, το εκπαιδευτικό, είναι η περιγραφική αξιολόγηση. Αυτή είναι μια καινούργια διαδικασία, άγνωστη στους εκπαιδευτικούς, εγείρει διάφορα ζητήματα, μια που είναι ερμηνευτικού χαρακτήρα, εγκυρότητας και αξιολόγησης. Χρειάζεται σίγουρα επιμόρφωση, δηλώνουμε παρόντες ως σχολικοί σύμβουλοι και θα θέλαμε να δούμε αυτή τη συνεργασία με το Υπουργείο να παίρνει σάρκα και οστά μέσα στην υλοποίηση αυτής της πρότασης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εντάχει, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο προσπαθούμε να αλλάξουμε και το ξέρετε αυτό, δίνουμε πίσω στους περιφερειακούς διευθυντές πάρα πολλές δυνατότητες για να μην έρχονται πράγματα στο Υπουργείο, γιατί πράγμα είναι παράλογο αυτό το πράγμα να υπογράφεις τα πάντα στο Υπουργείο, από το Υπουργείο. Πράγματι υπάρχει ένα θέμα περαιτέρω ορθολογικοποίησης του σχολείου. Δηλαδή, πρέπει να δούμε το θέμα των αποσπάσεων. Ξέρετε, υπάρχουν αποσπάσεις σε φορείς, σε βουλευτές, σε διάφορα ιδρύματα, τα οποία είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός αριθμός. Φέτος έχουμε στόχο να το μειώσουμε 20% για να είμαστε ρεαλιστές. Να πάνε τα άτομα αυτά πίσω στην εκπαίδευση. Μέσα από την επιτροπή που σας είπα για τα οικονομικά που θα κάνουμε, δεν είναι μια διακοσμητική επιτροπή. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτού του τύπου τις δαπάνες και ιδίως για τα σχολικά κτίρια, τα οποία ξέρετε είναι στην εποπτεία των Δήμων, όπου εκεί έχουμε χάσει το λογαριασμό, να σας είμαι ειλικρινής. Εκεί λοιπόν θέλει μια πολύ στοχευμένη και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Μιλήσατε για την περιγραφική αξιολόγηση. Ξέρετε, μία λογική να μην κάνουμε τίποτα είναι σε κάθε καινούριο να λέμε ότι είναι ότι δεν είναι καλά προετοιμασμένο, ότι είναι πρόχειρο κτλ. Δεν το είπατε. Δεν το είπατε. Αλλά δράτω με τις ευκαιρίες ότι όντως τόσο καιρό μιλούσαμε για περιγραφική αξιολόγηση. Έγιναν κάποια βήματα. Ας το κάνουμε όπως λέει και η απόφαση, δεν είναι υποχρεωτική. Όποιοι θέλουν να το κάνουν, να το κάνουν και να μπορέσουμε να δούμε τα αποτελέσματα σε πρώτη προσέγγιση και μετά να πάμε σε δεύτερη προσέγγιση. Εδώ λοιπόν οι σχολικοί σύμβουλοι παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως εξαιρετικά σημαντικό ρόλο θα παίξουν και στη θεματική εβδομάδα που έχουμε πει ότι θα γίνει στα σχολεία και θα γίνει υποχρεωτικά σε όλα τα σχολεία. Η θεματική εβδομάδα στην οποία αναφέρεστε, θα ήθελα να το δούμε λίγο περισσότερο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις, έχει προκαλέσει σχόλια. Έχουν γραφτεί αρκετά στον τύπο την τελευταία εβδομάδα. Η θεματική αυτή εβδομάδα τι περιμένει, τι περιλαμβάνει, συγγνώμη. Κύριε Χαρίτο, η θεματική εβδομάδα έχει 3 άξονες. Ο ένας άξονας είναι γύρω από τη διατροφή, ο δεύτερος άξονας είναι γύρω από τον εθισμό και ο τρίτος άξονας είναι γύρω από τις σχέσεις των 2 φύλων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να εμπλακούν τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς στη συζήτηση αυτών των πραγμάτων. Ξέρετε ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα παχυσαρκίας. Ξέρετε ότι γενικά σε όλη την Ευρώπη ξανασυζητιέται το θέμα της διατροφής και τι σημαίνει υγιή διατροφή, τι σημαίνει όλη αυτή η χημική βιομηχανία. Μάλιστα. Τελικά. Το δεύτερο δεν έχουμε θέμα, το χρόνο το να δεύτερο το θέμα, με τίτλο να το απαντήσουμε. Το δεύτερο παρακαλώ. Θέμα έχει σχέση με τον εθισμό. Ο εθισμός δεν είναι μόνο για τα ναρκωτικά. Έχει σχέση με το Facebook, έχει σχέση με το γεγονός ότι βλέπουμε παρέες σε καφετέρειες, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το τηλέφωνο
που στέλνουν μηνύματα, αυτοί είναι εθισμοί που αποκοινωνικοποιούν τα παιδιά μας. Και το τρίτο, οι σχέσεις ανάμεσα σε δύο φύλλα. Αυτό δεν πρέπει να ντρεπόμαστε να το συζητήσουμε. Το θέμα, παραδείγματος χάρη, της ενδοοικογενειακής βίας. Το γεγονός ότι γιατί η μητέρα πρέπει συνέχεια να πλένει αυτή τα πιάτα, λοιπόν, και να μην μοιράζονται αυτές τις δουλειές. Το απαντήσατε, σε μένα. Παρακαλώ, συνεχίστε με τα όποια ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί. Ιδιωτική εκπαίδευση, την οποία την έχουμε λίγο ξεχάσει. Θα σας παρακαλέσω, ναι, θερμά. Πάρα πολύ σύντομα. Πρέπει να κλείσουμε σε 2 λεπτά. Ναι. 30 δεύτερα. Κύριε Υπουργέ, η Ομοσπονδία μας συμμερίζεται την άποψη της πλειονότητας ελληνικής κοινωνίας ότι πρέπει να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως κοινωνικής καταγωγής ή οικονομικών δυνατότητων των οικογενειών τους. Διότι όταν αυτό δεν συμβαίνει, την πληρώνουν οι μαθητές από τα μη προνομιούχα στρώματα. Και πάνω στη βάση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισονομίας, θέλω να κάνω 2 ερωτήματα πολύ σύντομα. Όχι 2, 1 ιδιωτικά παρακαλώ. Σχολεία. Διαλέξτε ποιο θέλετε. Ορισμένα ιδιωτικά σχολεία, και το γνωρίζετε κύριε Υπουργέ, είναι άβατο. Έτσι, δεν εφαρμόζεται ούτε ο νόμος, ούτε ακόμα και αποφάσεις της δικαιοσύνης. Πρόσφατα ψηφίστηκε ο 44-15-16 που βάζει stop σε φαινόμενα όπως τις μαύρες εργασίες, φοροδιαφυγής, τις αλλίες του εκπαιδευτικού αγαθού, τις έκδοσης παράνομων τίτλων σπουδών. Κι όμως, εμείς πιστεύουμε με κεντρική γραμμή, ορισμένα ιδιωτικά σχολεία δεν εφαρμόζουν τον νόμο, μάλιστα, δεν εφαρμόζουν τις δικαστικές αποφάσεις, όπως π.χ. δεν επαναπροσλαμβάνονται ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που απολύθηκαν παράνομα, λοιπόν, ή δεν δηλώνουν τα ιδιωτικά σχολεία δραστηριότητες. Ολοκληρώστε το ερώτημα, ναι, παρακαλώ. Τις δραστηριότητες τους, τις απογευματινές, με αποτέλεσμα οι γονείς να πληρώνουν για χρήματα τα οποία οι ιδιοκτήτες θα παίρνουν μαύρα. Και επίσης το δεύτερο ζήτημα, όχι δεύτερο είναι ζήτημα, για το θέμα σας παρακαλώ, της... Μάλλον δεν με κατανοήσατε, ναι, πρέπει να πάμε δεν σας κατανοήσα. Εγώ αυτό που δεν κατανοήσω και δεν κατανοεί ο κλάδος μας που είναι χιλιάδων εκπαιδευτικών, είναι ότι μίλησαν 5 πανεπιστημιακοί, 4 άνθρωποι από την δευτεροβάθμια, 4 από την πρωτοβάθμια και η ιδιωτική εκπαίδευση που καλύπτει, ωραία, ένα τεράστιο φάσμα. Καταγράφηκε και το παράπονό σας. Όχι, το κύριε δεύτερο Υπουργέ, λοιπόν, παρακαλώ, είναι για, όχι, για την πιστοποίηση. Δεν θα θέσετε δεύτερο, μάλλον πιστοποίηση δεν με έχετε ακούσει. Δεν θα θέσετε δεύτερο. Δεν έχουμε χρόνο. Πώς να σας το πω, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ναι, είναι μια πρόταση. Δεν έχουμε χρόνο ούτε για μια πρόταση, κυρία μου. Και πληροφορική ότι υπάρχει αδιαφάνεια και πιστεύουμε ότι πρέπει το Υπουργείο να δώσει λύση. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Τα ιδιωτικά σχολεία είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν τις όποιες δικαστικές αποφάσεις και τους νόμους. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Ξέρω σήμερα ότι υπάρχουν περιπτώσεις ατόμων που η απόλυσή τους είναι παράνομη και τα ιδιωτικά σχολεία δεν τους προσλαμβάνουν. Είναι πολύ λίγες αυτές οι περιπτώσεις και θα είμαστε αποφασιστική και πάρα πολύ σκληρή με αυτά τα σχολεία. Από την άλλη μεριά υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία τα οποία συμβάλλουν με όλους τους κανόνες και με έναν εξαιρετικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για αυτούς όμως που δεν, το Υπουργείο και η Πολιτεία δεν θα χαριστεί σε τίποτα. Σας το διαβεβαίω αυτό. Κύριε Υπουργέ, πιστοποίηση προσόντων, πληροφορική, ξένες γλώσσες, τι γίνεται με όλα αυτά? Νομίζω αύριο το πρωί κατατίθεται στη Βουλή. Λέω νομίζω γιατί υπάρχει μια γραφειοκρατία πριν την κατάθεση στη Βουλή και νομίζω σήμερα το απόγευμα ολοκληρώθηκε. Πάντως αύριο ή μεθαύριο το αργότερο καταθέτουμε ένα νόμο για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Και μαζί με αυτό για τα θέματα πιστοποίησης που αναφέρατε. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα. Αυτά δεν πρέπει να είναι στο χέρι κάποιων αεριτζίδων, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, αλλά είναι κάποιοι, και τα παιδιά να παρασέρνονται άδικα των αδίκων. Μάλιστα. Υπάρχουν διαδικασίες, λοιπόν, που θα τα... Θα μου επιτρέψετε να πάω στην κοπελιά η οποία έχει έρθει από το τρίτο λύκειο Κορυδαλού, καλά το λέω? Τρίτο λύκειο Αγίου Δημητρίου, παρακαλώ, το ερώτημά σας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό που λέω από τα σχολεία, ίσως είναι ότι δεν υπάρχει βιωματική μάθηση σε κάποια μαθήματα που πραγματικά δεν μπορείς να τα μάθεις από απομνημόνευση. Η σειρά από απομνημόνευση δεν βοήθησε ποτέ να μάθουμε. Γράφαμε διαγώνισμα βιολογίας, ας πούμε, και έπρεπε να απομνημονεύσουμε τη δομή του κυττάρου, αλλά δεν το είχαμε δει ποτέ. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια ίσως καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή σε αυτά τα μαθήματα που έστω είναι τα θετικά, που μπορούμε να τα δούμε, που μπορούμε να τα αγγίξουμε. Υπάρχει κάποιος τρόπος να και να ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτικούς, αλλά και να αναβαθμίσουμε τη βιωματική μάθηση. Κοίτα, έδειξες 2 θέματα, διότι το κύτταρο, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσες και μέσω του ίντερνετ και πολλών άλλων πραγμάτων να δεις. Το βιωματικό
έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όπως το θέτεις και συνδυάζεται και πάρα πολύ με αυτό που είπε η κυρία Πέτρου που κάθεται μπροστά σου και έχει σχέση με τη δόμηση του σχολικού χρόνου. Όσο η δόμηση του σχολικού χρόνου παραμένει σημερινή και αυτό θεωρείται κάτι το απαραβίαστο, στενεύουν πολύ τα περιθώρια της όποιας δυνατότητας βιωματικής μάθησης. Εδώ λοιπόν θα πρέπει και να υπάρχουν προτάσεις από τους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως και οι μαθητές να διεκδικήσουν τέτοιου είδους πράγματα. Να τα διεκδικήσουν εννοώ και μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και μέσα από τις δικές τους ιδέες. Μαζί με τους εκπαιδευτικούς και να διαμορφώσουν αντίστοιχα προγράμματα. Διότι μπορεί η βιωματική μάθηση στο κέντρο της Αθήνας να είναι δραματικά διαφορετική από ό,τι παραδείγματος χάρη σε ένα νησί. Πάντως κρατάμε ότι είναι ένα θέμα που κανείς δεν πρέπει να το υποτιμά λέγοντας ότι αυτό δεν είναι τέλος πάντων τόσο αυστηρό όσο είναι η τυπική εκπαίδευση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάω στην κοπελιά που βρίσκεται στην αριστερή μεριά της εξέδρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Άννα Κατσίγερα και είμαι φοιτήτρια του Χαρακόπη Πανεπιστημίου. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, ωραία να βελτιώσουμε την εκπαίδευση και όλους τους εκπαιδευτικούς τομείς. Ωστόσο, τι μπορείτε να πείτε για τα παιδιά εκείνα τα οποία τώρα τελειώνουν τις σπουδές τους, ας υποθέσουμε ότι έχουν διαλέξει αυτό που πραγματικά θέλουν, γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα στο εκπαιδευτικό σύστημα, τι μπορούν αυτά τα παιδιά να κάνουν στην Ελλάδα? Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία αναγκάζονται ή οι γονείς τους θυσιάζουν πάρα πολλά πράγματα για να πάνε στο εξωτερικό να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να αρχίσουν την καριέρα τους, ακριβώς γιατί εδώ δεν βλέπουν κάποια προοπτική. Αυτό η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να το εξετάσει και να προσφέρει σε αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα να μην ρίξουν πίσω τους μαύρη πέτρα? Ωραία. Να θέσει το ερώτημά της και η κοπελιά που βρίσκεται δίπλα σου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέγομαι Τσαμπούκα Σάντα και είμαι φοιτητρία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Ήθελα να ρωτήσω για τους φοιτητές που έρχονται εδώ και δεν έχουν πού να μείνουν. Υποφέρουν πολύ, έρχονται από μακριά και δεν ξέρουν τη γλώσσα και πρέπει να τρέχουν. Έρχονται από το εξωτερικό εννοείται. Ναι, ναι. Αυτό. Και ήθελα να ρωτήσω τι προτείνετε για αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα, λοιπόν, να απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα και αμέσως μετά να πάμε και στον κύριο Λάμπρου που είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών. Η εκπαίδευση δεν μπορεί να λύσει το θέμα της απασχόλησης των νέων. Είναι ένα συνθετότερο πρόβλημα που έχει σχέση με την οικονομική κατάσταση της χώρας μέσα από αυτές τις δυσκολίες που περνάει. Παρόλα αυτά όμως βλέπουμε δειλά μεν, αλλά σαφή σημάδια βελτίωσης. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όντως θα πρέπει κανείς να δει πώς οι νέοι όχι υποχρεωτικά θα μείνουν σε αυτή τη χώρα, αλλά πώς οι νέοι θα συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία μέσα σε μια ενοποιημένη Ευρώπη με όλα τα φοβερά προβλήματα που έχει η Ευρώπη. Άρα, το θέμα που έθιξες είναι ένα θέμα κοινωνικό και κυρίως είναι ένα θέμα που αφορά την πολιτεία. Έχεις απόλυτο δίκιο, ώστε να δώσουμε ευκαιρίες σε αυτά τα παιδιά. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, είναι η πρώτη φορά που και λόγω του ΕΣΠΑ και λόγω των δανείων που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πολλών άλλων δυνατοτήτων που ενισχύουμε πάρα πολύ τους νέους επιστήμονες και επίσης ενισχύουμε πάρα πολύ την νεανική επιχειρηματικότητα. Δεν είναι όλα ιδανικά, αλλά για πρώτη φορά νομίζω οι νέοι έχουν από πού να πιαστούν. Όχι για όλα τα επαγγέλματα, βεβαίως, αλλά νομίζω αυτό που είπα πριν, ότι έχουμε τις ενδείξεις. Μάλιστα. Ότι αρχίζουμε να παίρνουμε την στροφή προς τα θετικά. Ως προς το πώς υποδεχόμαστε τα άτομα που έρχονται στον τόπο μας. Δυστυχώς, μόνο με τα λόγια. Και στο λέω για να είμαι πολύ ειλικρινής. Εμείς ως το Μάιο δεσμευόμαστε να προτείνουμε ένα πενταετές σχέδιο για εστίες.
Οι εστίες είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί απλώς με ένα κτίριο ή κάποια διαμερίσματα που μπορούμε να βρούμε. Θέλει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και οι φοιτητικές λέσχες πρέπει να αναβαθμιστούν. Τα μαθήματα γλώσσας επίσης πρέπει να αναβαθμιστούν, που αυτά πάνε πολύ καλά νομίζω. Και βεβαίως πρέπει αυτά τα άτομα, το αγκάλιασμα αυτών των ατόμων να μην είναι μόνο στα λόγια, αλλά να είναι πράγματι και μέσα στην καθημερινότητα και μάλιστα των φοιτητών και λοιπόν των μαθητών. Και εμπολής γίνεται αυτό. Ο δεν γίνεται Λάμπου με ιδανικό τρόπο. Πολύ κωδικοποιημένα, θα ήθελα να θέσω τρία ερωτήματα. Πολύ κωδικοποιημένα. Όχι τρία ερωτήματα, ένα. Πρώτον, σας λέω πολύ κωδικοποιημένα. Δεν θα πάρουν ούτε ένα λεπτό. Ένα ερώτημα. Δεν θα το συζητήσουμε. Θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα, παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. Νομίζω ότι είναι άδικο αυτό που κάνετε. Ένα ερώτημα θα θέσετε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Είναι άδικο αυτό που κάνετε. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Πότε επιτέλους, θα σταματήσουν οι γονείς να χρηματοδοτούν τη δημόσια και υποτιθέμενη δωρεάν εκπαίδευση, πότε η εκπαίδευση θα πάψει να είναι εμπόρευμα και να εξαρτάται από την τσέπη των γονιών. Μάλιστα. Δεύτερον, με βάση την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής... Κύριε Λαμπρού, μάλλον δεν με ακούσατε. Ένα ερώτημα. Δεν ήταν ούτε δευτερόλεπτο άλλο. Παρακαλώ να το απαντήσει ο Υπουργός. Ένα ερώτημα. Το έχω πει ήδη από το διάλειμμα ότι ο καθένας πρέπει να θέτει ένα ερώτημα. Δεν θα φάμε το χρόνο, πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Το πότε θα σταματήσουν οι γονείς να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση εξαρτάται αν οι γονείς αρχίσουν και αυτοί να δίνουν μεγάλη σημασία στη δημόσια εκπαίδευση. Εγώ προσωπικά ξέρω πάρα πολλά παιδιά που δεν έχουν πάει φροντιστήριο και δεν ήταν και οι πρώτοι μαθητές στην τάξη. Και έχουν μπει εκεί που θέλαν να μπουν. Εδώ λοιπόν πρέπει όλοι να είμαστε ενώπιος ενωπίο. Δεν είναι οι γονείς αυτοί οι οποίοι είναι έξω από το πρόβλημα στο οποίο έχουμε εμπλακεί και ως εκπαιδευτικοί και ως πολιτεία κτλ. Εδώ λοιπόν η απάντηση πότε θα σταματήσουν οι γονείς να χρηματοδοτούν τη δημόσια εκπαίδευση, ξέρετε ότι δεν έχει απάντηση. Θα είναι μόνον όταν συνεννοηθούμε για το ποιος είναι ο ρόλος της δημόσιας εκπαίδευσης. Τι παρέχει δωρεάν η δημόσια εκπαίδευση και αυτή τη στιγμή παρέχει πολλά πράγματα δωρεάν με ποιότητες οι οποίες άλλες φορές είναι πολύ καλές, άλλες φορές είναι μέτριες. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει και μία κατάσταση στην οποία πολλές φορές ο δημόσιος λόγος είναι τόσο καταγγελτικός και δεν κάνουμε τίποτα να μετριάσουμε αυτή την καταγγελία ώστε να μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας για το ποια είναι τα πρωτεύοντα και ποια είναι τα δευτερεύοντα. Η έκκλησή μου είναι να πούμε ότι το δημόσιο σχολείο έχει βγει από την κρίση στο πόδι. Αυτό το οφείλουμε κυρίως στους εκπαιδευτικούς και θα πρέπει οι γονείς κυρίως να εμπλακούν επί της ουσίας στη στήριξη αυτού του σχολείου. Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα για την απόψινή εκπομπή από το φίλο, ο οποίος... Ναι, γεια σας. Είμαι μαθητής τρίτης λυκείου, ονομάζομαι Γιάννης. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας θέσω ένα πολύ απλό ερώτημα. Πρόκειται για πολυπρισματική γνώση, σωστά? Το σχολείο είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας προσφέρει γνώσεις από πολλούς τομείς. Και όχι να έχει ως αυτό σκοπό το να πηγαίνουμε στη τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια. Και θέτω το εξής ερώτημα λοιπόν. Πόσες είναι οι πιθανότητες κάποιος αυτή τη στιγμή εδώ μέσα να γνωρίζει πώς να αντιμετωπίσει ένα συμβάν κρίσης ή ένα συμβάν το οποίο να απαιτεί πρώτες βοήθειες? Θεωρώ λοιπόν ότι το σχολείο δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο σε επιστήμες και σε θεωρητικά καθαρά μαθήματα, αλλά σε πράγματα τα οποία έχουν και πρακτική στη ζωή μας. Έτσι, θεωρώ ότι κομμάτια όπως η διατροφή, κομμάτια όπως οι πρώτες βοήθειες, η αξία του εθελοντισμού και όχι αναφορικά όπως το κάναμε στη Δευτέρα Γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος, κομμάτια όπως η κυκλοφοριακή αγωγή, η σεξουαλική αγωγή, πράγματα τα οποία δεν έχω ακούσει ποτέ να έχουν βρεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης για την εκπαίδευση. Θα έπρεπε λοιπόν να τεθούν και να δημιουργήσουν καλύτερους πολίτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια έλλειψη γνώσεως εκεί έξω. Θα έπρεπε πραγματικά αυτό που ονομάζουμε εμείς πολυδιάστατη γνώση να υπάρχει. Και πραγματικά δεν υπάρχει ούτε στο ελάχιστο. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα, κυρίως γιατί αφορά αυτά που θα γίνουν στο γυμνάσιο τους επόμενους μήνες. Να σου πω ένα άλλο θέμα εξίσου σοβαρό. Αν έρθει μία μέρα μία φίλη σου και την έχει δείρει ο πατέρας της και είναι με μόλοπες, εσύ θα πρέπει εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπίσεις τη φίλη σου
για να μην καταρρεύσει παραπάνω, γιατί έχει μόνο εσένα και την παρέα της. Αυτό, αν δεν το μάθετε και μέσα από το σχολείο, ώστε να πάτε να συζητήσετε και με τους γονείς σας, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Γι' αυτό και φέτος είπαμε, μία εβδομάδα θα ασχοληθούμε και με τέτοια πράγματα. Και οι μαθητές και οι γονείς. Ώστε να μην βγαίνουμε μόνο άνθρωποι γεμάτο πληροφορία. Αν καταλαβαίνω καλά το ερώτημα του Γιάννη, το πάει και λίγο παραπέρα και ρωτάει, θα μείνετε σε αυτά ή θα το πάτε κι εσείς λίγο παραπέρα σε ό,τι αφορά τις θεματικές? Ναι, γιατί και εγώ θεωρώ ότι μία εβδομάδα δεν είναι αρκετή. Δηλαδή θα πρέπει να αποτελέσουν βασικό κομμάτι της εκπαίδευσης. Να σου πω, εδώ πάμε να το κάνουμε μία εβδομάδα και έχουμε διάφορα προβλήματα. Φέτος το κάνουμε για μία εβδομάδα. Να το κατοχυρώσουμε και εδώ είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό το απόψινο focus έφτασε στο τέλος του. Το ζήτημα της παιδείας, οι αλλαγές στην παιδεία, όπως ακούσαμε και τον, από τα αρμοδιότερα χείλη μάλλον, από τον κύριο Γαβρόγλου, τον Υπουργό Παιδείας, βρίσκεται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, να πω, του διαλόγου. Της συζήτησης. Της συζήτησης, λοιπόν, μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Και από εκεί και πέρα θα είναι ξεκάθαρο πλέον το τι θα ισχύσει από όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Θα είναι πιο ξεκάθαρο. Τα οποία συζητήσαμε, τα οποία απαντήσατε. Να ευχαριστήσω καταρχάς όλους εσάς που ήσασταν εδώ απόψε. Να ζητήσω συγγνώμη από όσους μαθητές και φοιτητές δεν είχαν την ευκαιρία να θέσουν το ερώτημα. Ο χρόνος κύλησε λίγο διαφορετικά από ό,τι τον είχαμε υπολογίσει αρχικά. Να ευχαριστήσω και τον Υπουργό που ήταν εδώ για να δώσει τις απαντήσεις. Να ευχαριστήσουμε και εσάς. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ. Ακολουθείτε το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ.